πρώτος σε όλη την Ελλάδα μεταξύ 8.500 παιδιών. Εγώ αυτό κρατάω. Αυτό το συναίσθημα που σου προκαλεί αυτή η θέση είναι πρωτόγνωρο, είναι πολύ ωραίο και μακάρι να το νιώσουν και άλλα παιδιά για να να νιώσουν τέλος πάντων αυτό το συναίσθημα που θα τους βοηθήσει να πάνε παραπέρα, θα τους δώσει ένα βήμα παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι μιλάω με ένα μεγάλο άνθρωπο, σας το είπα και στο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Θέλω να μου πεις λίγο για το διαγωνισμό. Τελικά, σε τι ερωτήματα απάντησες ακριβώς, που έκανες τη διαφορά, γιατί νομίζω είχες 100% επιτυχία. Ακριβώς. Λοιπόν, ο διαγωνισμός σε σχέση με πέρσι μου φάνηκε σχετικά πιο εύκολος, αλλά δεν πάβει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Κάθε διαγωνισμός φυσικά έχει τα δικά του ερωτήματα και αυτός είχε 10 ερωτήματα, 4 ερωτήματα τα οποία ήταν εύκολα, εύκολης. Έτσι. Τέλος πάντων. 3 τα οποία ήταν μέτρια και τα 3 τελευταία τα οποία ήταν δύσκολα. Αυξημένη δυσκολία στα τελευταία, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Όπως τις πανελλαδικές, κύριε Χουρδάκη. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά ήταν προσαρμοσμένα στην τάξη μας αυτό. Είχες διαβάσει προφανώς. Είχα μελετήσει. Είχες προετοιμαστεί καλά. Ναι. Είχα διαβάσει τα προηγούμενα θέματα. Τα θέματα παραδειγμάτων που έλεγε στο site του Μπέμπρα. Του Μπέμπρας, ώστε να προετοιμαστώ και να πάρω ένα καλό βαθμό. Και τελικά αποδείχτηκε ότι. Ήταν ο καλύτερος, όχι απλά ένας καλός βαθμός. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Χουρδάκη, που είναι και ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλός σου στο κομμάτι της πληροφορικής. Εντάξει, μεγάλο μερίδιο σίγουρα έχουν και οι γονείς σου σε όλο αυτό που εγώ αντιμετωπίζω και έχω απέναντί μου ως προσωπικότητα. Κύριε Χουρδάκη, μιλήστε μας λίγο για τον διαγωνισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένα μικρό παιδί τελικά να διαπρέπει, έστω και σε ένα μικρό ηλικιακά σημείο της ζωής του, σε ένα διαγωνισμό που έχει να αντιμετωπίσει πολλούς συνομιλικούς του. Να πω ότι ο διαγωνισμός δεν είχε έτσι ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Ήταν ατομικός, ο καθένας ήταν απέναντι στα θέματα, στις 10 αυτές ερωτήσεις, ναι, που ήταν είτε πολλαπλής επιλογής είτε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που αναφέρατε πριν. Έμαθα κατόπιν μετά το διαγωνισμό ότι ο Αντώνης με τους γονείς του στο σπίτι αρκετά χρόνια τώρα από μικρός ασχολιόταν με θέματα, με γρίφους, οπότε είχε κάνει προπόνηση σχετική και είχε την εμπειρία και μπορούσε να απαντήσει σε αυτά τα θέματα με ευκολία, όπως φάνηκε σε σχέση με τους συμμαθητές του. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε το διαγωνισμό, μια που με βέβαια, ρωτήσατε. Ναι, θέλω να πούμε λεπτομέρειες για το διαγωνισμό, έτσι, γιατί έχει και επιμέρους ζητήματα, επιμέρους δυσκολίες, οποίες αντιμετώπισαν όλα τα παιδιά και φίλοι του και συμμαθητές του από την ίδια τάξη, από το ίδιο σχολείο. Μαθητές σας. Ναι. Ο διαγωνισμός έγινε για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα από ένα εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ένας διαγωνισμός διεθνής, ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2006 από ένα πανεπιστήμιο της Λιθουανίας στο Βίλνιους και έκτοτε γίνεται τώρα σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα αυτά που διαγωνίστηκαν τα παιδιά στην Ελλάδα, που είναι αναηλικιακή κατηγορία 3, 4, 5, 6 και μετά δύο κατηγορίες στο γυμνάσιο και λύκειο, ναι, τα θέματα αυτά προέρχονται και από άλλες χώρες, όπως βλέπουμε μετά το διαγωνισμό, λένε από που προέρχεται το θέμα, προέρχονται και από άλλες χώρες. Προφανώς το κομμάτι αυτό της υπολογιστικής σκέψης, της χρήσης, της λογικής και της παρατηρητικότητας ισχύει παντού το ίδιο, αφορά όλα τα παιδιά του κόσμου. Και όπως φάνηκε ο Αντώνης, αλλά και άλλα παιδιά που είχαν καλή επίδοση, χρησιμοποιώντας την παρατηρητικότητα, χρησιμοποιώντας τη λογική και την υπολογιστική σκέψη, κατάφεραν να διακριθούν στο διαγωνισμό. Είναι δύσκολο πάντως, δεν το συναντάμε κάθε μέρα σε παιδιά τώρα αυτής της ηλικίας να έχουν ανεπτυγμένο τόσο πολύ αυτή την κριτική σκέψη, την υπολογιστική σκέψη, έτσι. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Βέβαια. Κάτι. Θα σου δίνω το λόγο τώρα, Αντώνη. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να κάνω την παρένθεση και να πω μέσα σε αυτήν ότι ουσιαστικά είχαμε ένα συγκεκριμένο χρόνο και έπρεπε με βάση το χρόνο να απαντήσουμε και τα θέματα. Οπότε είχαμε και περιορισμένο χρόνο που γενικά μας, όπως λέει και το όνομα, μας περιόριζε. Δεν μπορούσαμε να είχαμε όσο χρόνο θέλουμε για να το σκεφτούμε τα θέματα και να απαντήσουμε αυτό. Μάλιστα. Τι σου είπαν οι συμμαθητές σου με το που έλαβες εσύ τα αποτελέσματα στα χέρια σου και μέσω βεβαίως της διευθύντριας της κυρίας Ρένα Ζαχαριουδάκη, η οποία υπερήφανη σημειώνει στα social media
ότι ένα παιδί, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι αυτό από το σχολείο το οποίο, το παιδί το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό, ήταν μέσα στους διακριθέντες, έτσι. Όλοι με χειροκρότησαν, μου είπαν συγχαρητήρια, μπράβο και σαν νότερα. Ο κύριος μου είπε στη ζωή σου τέτοια. Οπότε όλοι νιώσανε καλά, ακόμα και αν δεν κερδίσανε αυτοί. Ναι. Πάντως χάρηκαν πάρα πολύ που κέρδισε ένα παιδί από το σχολείο τους και από την ίδια τους την τάξη. Με τα υπόλοιπα μαθήματα τα πας εξίσου καλά όσο με την πληροφορική, δηλαδή, ή ναι, έχεις μία κλίση λίγο περισσότερο προς τους υπολογιστές? Πιστεύω πως σε όλα τα μαθήματα είμαι καλός, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Βέβαια από τα μαθήματα που μου αρέσουν, όπως τα μαθηματικά και η φυσική. Οι γονείς τι σου λένε, σε βοηθάνε στα μαθήματα, σου λένε διάβαζε όπως λένε όλοι οι γονείς, είναι πιεστική? Όχι, πιεστική. Κατάλαβες με ποια έννοια το λέω πιεστική, γιατί ναι, όλοι οι γονείς έχουν το άγχος τα παιδιά τους να προοδεύσουν και καμιά φορά κάνουν οι γονείς και κάποια λαθάκια στη συμπεριφορά. Α, γι' αυτό το λέω. Δεν έχουμε τέτοια θέματα στο σπίτι. Γενικότερα είμαστε μια οικογένεια που εντάξει έχει τα προβλήματά της, αλλά είμαστε μια χαρά. Όπως όλες οι οικογένειες. Ναι, ακριβώς. Έτσι, παντού. Οπότε θα έλεγα πως με βοηθάνε όποτε κολλάω στα μαθήματα, αλλά ναι. Και παίρνουν και αυτοί τώρα μαζί τα συγχαρητήρια όπως τα λαμβάνεις και εσύ. Ακριβώς. Κύριε Χουρδάκη, για πείτε μας λίγο. Αναφορικά και με τον Αντώνη, βλέπατε όντως να έχει μια κλίση έτσι περισσότερο στο κομμάτι της μάθησης πάνω στο κομμάτι των υπολογιστών συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά? Με την εικόνα που έδειχνε στην τάξη μέσα, είμαι δεύτερο έτος τώρα στο σχολείο, με την εικόνα που έδειχνε στην τάξη μέσα, αλλά και από ό,τι άκουγα έτσι και από τους δασκάλους του, έχει μία κλίση στα μαθηματικά, που ουσιαστικά αυτά τα προβλήματα είναι θέματα επίλυσης προβλήματος, θέματα που συνδέονται άμεσα με τα μαθηματικά και την ικανότητα στον κλάδο αυτό. Mm-hmm. Οπότε ο Αντώνης ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα η επίδοσή του. Βέβαια το άριστο, το 100, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί ήταν και από τους ελάχιστους που πέτυχαν ανάμεσα στους 8.300 μαθητές το 100. Να σας πω τώρα, πόσο εύκολο είναι σε μια περίοδο, όπως πολύ σωστά σημείωσε ο Αντώνης προηγουμένως, με τα προβλήματά της, με τις δυσκολίες, ποια είναι η θέση του δασκάλου μέσα στο σύγχρονο πλέον έτσι σχολείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, με τις δυσκολίες που το διέπουν από όλες τις πλευρές, να πέσει πάνω από τα παιδιά, να προσπαθήσει να έχει μια αμεσότητα στα παιδιά, μια παραστατικότητα και να μπορέσει να τα φέρει λίγο στη νόηση εκεί που επιθυμεί ο ίδιος ο δάσκαλος? Πόσο δύσκολο είναι ή πόσο εύκολο συνάμα, γιατί ξέρω ότι κάνετε και πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι της πληροφορικής. Έχετε εξειδικεύσει το μάθημα κατά κάποιο τρόπο? Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που αναφέρατε πριν, να εμπνεύσουμε τα παιδιά, να τους δώσουμε όθηση, να τους δώσουμε ευκαιρίες, να τους δώσουμε εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορούν να αναδείξουν και αυτά το όποιο ταλέντο τους ή την όποια ικανότητα ή δεξιότητά τους. Μάλιστα. Και βέβαια, όσον αφορά τώρα τον Μπέμπρας, ήθελα να κάνω ξεκάθαρο στα παιδιά ότι δεν αποτελεί ένα είδους εξέτασης ή αξιολόγησης αυτές οι ερωτήσεις. Ήθελα να το δουν σαν μια ευχάριστη διαδικασία, σαν μια εμπειρία που θα περάσουν, γιατί θα περάσουν πολλές αξιολογίες, ας πούμε, και εξετάσεις στη ζωή τους. Ήθελα αυτό να είναι μια εμπειρία που είναι μακριά από την αξιολόγηση και την εξέταση και απλώς θα τους δώσω την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη λογική τους και την παρατηρητικότητά τους, και αυτή που λέμε ξανά υπολογιστική σκέψη συνδέεται άμεσα. Μάλιστα. Με τα μαθηματικά και την πληροφορική. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, θέλω να δώσω μια ευχή στον ίδιο στον εαυτό. Τι θα έδινε αν μπορούσε τώρα, τι θα έλεγε στον ίδιο στον εαυτό για το μέλλον, γιατί έχει άλλα 6 χρόνια περίπου μέχρι να ανέβει στην επόμενη κλίμακα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν έχει βάλει στόχου και εσύ ο ίδιο. Ναι. Γενικά, μου αρέσει η θετική κατεύθυνση, οπότε από εκεί στοχεύω. Αν ήταν να κάνω μια ευχή, να δώσω συγχαρητήρια στον εαυτό μου, να πω κάτι για να συνεχίσει έτσι, θα ήταν πάντα άξιος να συνεχίσω. Μπράβο. Έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Τι να πω. Λοιπόν, Αντώνη, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Αντώνης Παπαδόπουλος, λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ και εγώ βεβαίως τα καλύτερα από εδώ και στο εξής. Καλή σταδιοδρομία, όπως θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Χουρδάκη. Βρήκατε χρόνο. Δυστυχώς δεν είχαμε εμείς τον πολύ τον χρόνο, αλλά εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε μια επόμενη φορά. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες για το σχολείο.